Μαρκίδες που λιούξαν κούστη και συντροφοί του Ρίγα. Μες στον αγώνα δώσατε όλα για την πατρίδα. Αδέρφια δώσατε πνοή στου Ρίγα την ελπίδα. Σάτιστα σύ ευγενική και αρχοντική και ωραία. Ήσουν το πένεμα εσύ σε όλη την επαρχία, είχες και όνομα χρυσό, σε λέγαν φλωροχώρη. Οι εχθροί σου σε μισούσανε, σε ζήλευαν γειτόνι. Οι Τούρκοι δεν σε μόλυψαν, ουδέ μένα κοντά σου. 31 Δεκεμβρίου 1790, 31 Δεκεμβρίου 2022. 232 χρόνια πέρασαν από τότε που εκδόθηκε στη Βιέννη η πρώτη σουζόμενη ελληνική εφημερίδα με τον τίτλο «Εφημερής» από τους σατιστινούς αδελφούς Μαρκίδες Πούλιου, Γεώργιο και Πούπλιο. Οι εφετηρίες και τα μηνύματα της εφημερίδος ήταν συνυφασμένα με τον ξεσηκωμό και τον διαφωτισμό του γένους για την απομάκρυση της τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα με το κίνημα του Ρίγα. Στο τυπογραφείο των σατιστινών αδελφών Μαρκίδων Πούλιου τυπώθηκαν πρώτα οι επαναστατικές προκηρύξεις, η χάρτα και ο Θούριος του Ρίγα. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαλιοντάρια στις τράχες στα βουνά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γράφει χαρακτηριστικά ο σατιστινός Θεόδωρος Μάρκο Νάτσινας, Γενικός Επιδιωτής Μέση Εκπαίδευσης, στο βιβλίο του «Οι Μακεδόνες Πραγματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας». Ο Ρίγας ήρθε στη Βιέννη για να εμπνεύσει τους απανταχού πατριώτες, αλλά ενεπνεύστη παρά αυτόν και όλοι μαζί διέθεσαν τις δυνάμεις του για το μεγάλο εκείνο έργο. Ο ρόλος των σατιστινών αδελφών Μαρκίδων Πούλιων ήταν σημαντικός εις την δημοσιογραφία, εις τα γράμματα και στην αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Τιμή για τη Σάριστα που είναι η γενέτρια των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου. Από το πλήθος των επιφανών ανδρών αυτοί διακρίθηκαν για αγωνιστικότητα και αυτοθυσία. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία έχουμε χρέος να τα διαφυλάξουμε σαν χώρο οφθαλμού αν θέλουμε να διατηρήσουμε την εθνική μας αυτοσυνειδησία και ταυτότητα και να μην γίνουμε ένας λαός άχρωμος, κοσμοπολίτικος, χωρίς ιδανικά. Αρχόντισσα περήφανη, σάτιστα πενεμένη. Είσαι στολίδι ζηλευτό σ' όλη την οικουμένη.